Το πρόχθεσινό μου, αγαπητή μου, αγιογραφικό ανάγνωσμα έμεινα στο εξής σημείο, το οποίο έκρινα να το αναλύσουμε και στη δική σας την αγάπη. Είναι το προτελευταίο χωρίο από τη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου που λέγει: «Λοιπόν αδελφοί, χαίρετε, καταρτίζεστε, παρακαλείστε, το αυτό φρονείτε, ειρηνεύετε και ο Θεός της αγάπης και της ειρήνης έσταμε θυμών». Έμεινα σε αυτό και είπα να ένα θέμα το οποίο μπορούμε να πούμε εις τους αδελφούς από τον Βόλο. Πράγματι αυτοί οι λόγοι του Αποστόλου Παύλου με τους οποίους κατακλείει τη Δευτέρα του προς Κορινθίους επιστολή αποτελούν μία επιτομή ή μία, αν θέλετε, ανακεφαλαίωση των όσων τους έγραψε εις την επιστολή. Μίλησε βέβαια στην επιστολή αυτή προς τους Κορινθίους με δρυμία γλώσσα και μάλιστα πολύ δρυμία γλώσσα, και τώρα τελειώνοντας την επιστολή απαλαίνει το ύφος του εις τρόπον ώστε να κάπως να μαλακώσει και τους αναγνώστες της επιστολής. Το κλείσιμο όμως αυτό που ήδη σας το διάβασα είναι πάρα πολύ χρήσιμο και για μας. Και βέβαια τι δεν είναι χρήσιμο, αλλά αυτό ιδιαιτέρως είναι χρήσιμο, όπως θα δείτε, διότι κατά επιγραμματικών τρόπων ο Απόστολος αναφέρεται σε κάποια πολύ σημαντικά και σπουδαία θέματα. Ας δούμε λοιπόν ερμηνευτικά. Πιστεύω ότι μελετούμε όλοι τον Λόγο του Θεού και το χωρίο αυτό δεν πρέπει να σας είναι άγνωστο. Πιθανότατα να το έχετε και κάπου σε κάποια σύναξή σας αναλύσει. Αλλά δεν πειράζει, ο καθένας πάντα κάτι έχει να προσθέσει ή αν θέλετε γίνεται μία νεωτέρα και νεωτέρα υπόμνησή σου. Λοιπόν αδελφοί, χαίρετε. Καταρχάς τους αποκαλεί εδώ ο Απόστολος τους Κορινθίους αδελφούς. Ναι, μίλησα δύσκολα, μίλησα σκληρά, αλλά δεν πάβετε να είσαστε οι αδελφοί. Και συνεπώς εδώ υπάρχει κάτι το οικείο, ένα δείγμα αγάπης, διότι μόνο εκείνος που αγαπά μπορεί να μιλήσει αυστηρά. Έτσι τους αποκαλεί αδελφούς. Αυτό αμέσως τους κάνει ασφαλώς τους αναγνώστας να αναθαρίσουν. Δεν τους καταδικάζει, τους αποκαλεί αδελφούς. Λέγει ο ίδιος ο Απόστολος και εδώ στους Κορινθίους και αλλού ότι δεν με έστειλε ο Κύριος προς καθαίρεσιν αλλά προς οικοδομήν. Δεν θα ήθελα να χαλάσω, να γκρεμίσω, να διώξω, να καταδικάσω, να τιμωρήσω, αλλά να οικοδομήσω. Άλλο τώρα αν κάποιος επιμένει, όπως εκείνος ο αιμομίκτης της Κορίνθου, ο οποίος επέμενε στην αμαρτία του, αλλά φαίνεται μετανόηση και αυτός, ώστε στη Δευτέρα του επιστολή ο Απόστολος να λέγει στους Κορινθίους: «Παρακαλώ τώρα, κυρώσατε του αγάπη». Είναι ο θαυμάσιος Παύλος που έχει το Πνεύμα του Θεού και μιλάει σύμφωνα με τις επιταγές του Αγίου Πνεύματος. Αλλά τι λέγει? Τους προτρέπει να έχουν χαρά. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος: «Μα πώς», λέγει, «αφού ελείπει σας, εφόβη σας, τρέμειν επίη σας, και πώς κελεύεις χέρι?» Τους ελείπησες με αυτά που τους είπες. Και μάλιστα κάπου λέγει «δεν μετανοώ γιατί σας ελείπησα». Είναι βέβαια η λύπη που προκαλεί στον άλλον η ανάγκη της οικοδομής του, της επανορθώσεώς του.
τους εφόβησες, τους έκανες να τρέμουν. Και τώρα λέει, πώς και λέβεις χέριν, πώς τώρα λέγει τους διατάσεις να έχουν χαράν. Και απαντάει ο Ιερός Χρυσόστομος, δι' αυτό μενον τούτο και λέγω χέριν, γι' αυτό το λόγο λέγει, σας διατάζω, σας παραγγέλω, να έχετε χαρά, ή γαρ τα παρημών ακολουθήσιε της παρεμού, ουδεν έστε το κολλίον την χαράν. Εν λέγει εσείς, εφαρμόζετε εκείνα τα οποία, ή θα εφαρμόσετε εκείνα τα οποία εγώ σας έχω πει, τότε δεν εμποδίζει σε τίποτα να έχετε χαρά. Δηλαδή να επανορθωθείτε, ώστε η χαρά, βλέπουμε εδώ, να είναι καρπός της τηρήσεως των λόγων του Παύλου και γενικότερα βέβαια του Λόγου του Θεού. Είναι καρπός της τηρήσεως, προσέξατε το αυτό. Η χαρά είναι καρπός, θα το πω για τρίτη φορά. Γιατί πολλές φορές μιλάμε για τη χαρά, αλλά ποτέ σαν καρπό, αλλά σαν σκοπό. Το έχετε προσέξει? Ψάξτε παρακαλώ, ό,τι έχουμε πάρει από τα θέματα αυτά, γενικά μέσα στο χώρο μας, στην εκκλησία μας τελοιπά, μιλάμε για χαρά, αλλά δεν έχουμε κατανοήσει ότι δεν είναι ο σκοπός η χαρά, είναι ένας καρπός η χαρά. Δηλαδή ένας καρπός, πρώτον από την κοινωνία μας με τον Χριστό. Ένας ο οποίος έχει κοινωνία με τον Χριστό έχει και χαρά. Ακόμα είναι εκείνη η ειρήνη που μπορούμε να έχουμε μαζί με τον Χριστό. Αυτό μας δίνει χαρά. Όπως και με τους άλλους ανθρώπους, αν έχουμε ειρήνη, αυτό μας δίνει χαρά. Προπαντός όμως, αν έχουμε ειρήνη με τον εαυτό μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο, όταν δεν διαθέτουμε κατεγνωσμένη συνείδηση. Δηλαδή συνείδηση η οποία μας ελέγχει. Τότε έχουμε χαρά. Δεν έχουμε λόγους να μην έχουμε χαρά. Η χαρά σαν καρπός της πνευματικής ζωής θα υπάρχει στη Βασιλεία του Θεού. Διότι τι άλλο μπορεί κανείς να αισθάνεται στη Βασιλεία του Θεού έξω από χαρά? Βέβαια και άλλα πράγματα, αλλά και την χαρά. Γιατί εκεί διαρκώς θα βλέπουμε το πρόσωπο του σωτήρος μας Χριστού. Και όταν κανείς βλέπει το πρόσωπο του Χριστού, έχει βεβαίως χαρά. Αλλά μην ξεχνάμε ότι και η Βασιλεία του Θεού λέγεται χαρά. Θυμηθείτε την παραβολή που είπε ο Κύριος των ταλάντων και τα λοιπά. Εφ δούλε αγαθέ και πίστε και τα λοιπά, εισέλθε εις την χαρά του Κυρίου σου. Να μπεις στη χαρά του Κυρίου σου. Ποια είναι η χαρά του Κυρίου στην οποία θα μπει? Είναι η Βασιλεία του Θεού. Βλέπετε λοιπόν ότι η Βασιλεία του Θεού ταυτίζεται με την χαρά, γιατί επικρατεί η χαρά. Και έτσι ο Απόστολος, παρά τα τόσα που γράφει στους Κορινθίους, και είναι παραπονούμενος, τον είχαν αδικήσει τον ίδιον, είχαν πει κουβέντες βαριές εις βάρος του, τώρα όμως τα αφήνει αυτά στην άκρη και έρχεται να τους πει να έχουν χαρά, αφού βεβαίως θα διορθωθεί η ζωή του. Ο χριστιανός ο οποίος δεν έχει χαρά πρέπει να ψάξει τον εαυτόν του, ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά μέσα στη ζωή του. Χριστιανός και χωρίς χαρά είναι ακατανόητο πράγμα. Δηλαδή είπαμε ότι η χαρά είναι η Βασιλεία του Θεού, άρα δεν έχει τη Βασιλεία του Θεού. Και μην ξεχνάμε ότι σήμερα η Βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών. Αύριο όταν θα γίνει ο καινούριος κόσμος, η καινούρια ζωή πνευματική, όταν θα είναι η Βασιλεία του Θεού, δηλαδή μετά την Ανάσταση των νεκρών, τότε
Η Βασιλεία του Θεού θα είναι και έξω από μας, και μέσα και έξω. Τώρα είναι μόνο μέσα. Αν λοιπόν δεν έχουμε χαρά, εφόσον η Βασιλεία του Θεού ταυτίζεται με τη χαρά, τότε δεν έχουμε τη Βασιλεία του Θεού μέσα μας. Δεν είπε ο Κύριος ότι η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εσύν? Δεν την έχουμε. Αν θέλετε, και ιδιαίτερα μάλιστα εις τους χριστιανικούς λαούς, αν θέλετε, αυτά τα λεγόμενα προβλήματα ψυχολογικά που έχουμε είναι ακριβώς γιατί δεν υπάρχει αυτή η χαρά. Ας το καταλάβουμε, αγαπητοί μου. Κάποτε, είναι πολλά χρόνια, κάποιο νέο παιδί άκουγε μαθήματα από μένα σε ένα συνεργείο, δούλευε στρατιωτικών, έπαθε κάποιες άσχημες καταστάσεις, τον πήγαν σε μια νευρολογική κλινική. Ο γιατρός του είπε, όταν ο νέος είπε ότι συνδέεται μαζί μου, πήγα να τον δω, και του λέει: αν ήσουν σωστός χριστιανός, στην κλινική μου δεν θα ερχόσουν. Είναι αλήθεια? Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Ναι, αγαπητοί, και αν έχουμε πλεισμονή τέτοιων προβλημάτων, είναι γιατί δεν ξέρουμε να τα λύνουμε πνευματικά, με πνευματικό τρόπο, και τελικά αφαιρείται η χαρά και καταλήγουμε στις νευρολογικές κλινικές. Και μάλιστα έχουν υποκαταστήσει τους πνευματικούς οι ψυχίατροι και οι ψυχολόγοι. Αυτό είναι σοβαρό, να το σκεφτούμε πολύ καλά. Έτσι λοιπόν, αν δεν έχουμε χαρά, κάτι δεν πηγαίνει, όπως σας είπα, καλά μέσα μας. Ο Κύριος είπε: χαίρετε, να έχετε χαρά. Εκείνο το χαίρετε, μην το εκλαμβάνετε ως χαιρετισμό. Εμείς το έχουμε μετατρέψει σε χαιρετισμό και λέμε χαίρετε. Αλλά όταν ο Κύριος συνήντησε τις μυροφόρες γυναίκες στο δρόμο και λοιπά, και τους είπε το χαίρετε και στους μαθητάς του μετά την Ανάσταση, δεν ήταν χαιρετισμός. Ήταν ότι λέει λέξεις. Δηλαδή, να έχετε χαρά, χαίρετε. Αλλά και πριν από το πάθος του, ο Κύριος μίλησε για τη χαρά. Και μάλιστα επικειμένου του πάθους, την Μεγάλη Πέμπτη, είπε τα εξής: ταύτα λελάλικα ημίν, είναι η χαρά η εμή, εν ημίν μίνει και η χαρά ημών πληρωθεί. Αυτά λέει, σας τα είπα, για να μείνει η δική μου η χαρά σε εσάς και η χαρά αυτή γεμίσει εσάς, πληρωθεί. Δηλαδή, σαν να είναι ένα δοχείο ο άνθρωπος που δέχεται τη χαρά, αλλά υπολείπεται και πρέπει να μεγαλώσει, να γεμίσει το δοχείο αυτό με χαρά και να ξεχυλήσει αυτό με χαρά. Προσέξατε όμως, μίλησε εδώ ο Κύριος και είπε: είναι η χαρά η εμή. Γιατί υπάρχει και καμιά ξένη αλλοτρία χαρά? Ναι. Όπως στην Παλαιά Διαθήκη, στις θυσίες που χρησιμοποιεί το κάποια φωτιά. Αυτή η φωτιά έλεγε το ιερόν πυρ και δεν έσβηνε ποτέ, τη διατήρουσα πάντα τη φωτιά. Πώς ανάφτηκε αυτή? Ανάφτηκε από τον ουρανό, όπως ακριβώς έγινε και η θυσία του προφήτη Ηλία. Ανάφτηκε από τον ουρανό αυτή η φωτιά και τη διατηρούσαν, και ήταν ειδικά για τις θυσίες. Το άλλο πυρ, πώς ελέγεται, είναι πολύ χαρακτηριστικό, μου είχε κάνει εντύπωση από παλιά που το είχα διαβάσει, λέγεται κοσμικόν πυρ. Ο Δαθάν, ο Αβυρών και ο Κορέ που ζήτησαν να χρησιμοποιήσουν τάχα δικαιώματά τους στην ιεροσύνη, να θυμιάσουν και αυτοί γιατί τάχα μόνο ο Μωυσής, γιατί τάχα μόνο ο Αρών κλπ, χρησιμοποίησαν κοσμικόν πυρ και τους έκαψε. Έτσι εδώ και υπάρχει και η κοσμική χαρά, η οποία έχει σχέση με τον κόσμο. Αυτή η χαρά αφαιρείται και βέβαια δεν έχει καμία σχέση με τη χαρά του Κυρίου. Αν μου χαρίσουν ένα κουστούμι, ένα αυτοκίνητο, ένα σπίτι, ένα δώρο, χρήματα, έχω μια χαρά. Δεν είναι όμως η χαρά του Κυρίου αυτή.
Οι Απόστολοι τρώγαν ξύλο και έφευγαν από τις φυλακές χαίροντες, λέγει. Παράξενο πράγμα. Αυτή είναι η χαρά αντιπαραβαλλομένη του Κυρίου με την κοσμική χαρά. Μην τα μπερδεύουμε, ας το προσέξουμε. Η χαρά είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Αυτή τη χαρά, είπε ο Κύριος, τη δική μου σας δίνω εσάς. Αυτήν πρέπει να διατηρήσετε. Και λέγει ο Θεοδόρητος, ίδιον γάρ των κατορθούντων την αρετή εφροσύ. Σας είπα προηγουμένως, όπως ερμηνεύει ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι αν δεν έχεις κατεγνωσμένη συνείδηση, θα έχεις χαρά. Και τώρα εδώ στην πληρώνει ο Θεοδόρητος και λέγει ότι είναι ίδιον, δηλαδή κάτι που ανήκει σε εκείνους οι οποίοι κατορθώνουν την αρετή. Τι, η χαρά, η πνευματική χαρά. Κατόρθωσες την αρετή, ζεις πνευματική ζωή, θα έχεις χαρά. Δεν έχεις χαρά, δεν έχεις πνευματική ζωή. Πρόσεξε, κάτι δεν πάει καλά, κάτι ξενίδωσε, κάτι πρέπει να προσέξεις. Αυτά θέλει να πει ο Απόστολος όταν λέγει στους Κορινθίους για τη χαρά. Μάλιστα, βρίσκομαι αλλού, πάλι στον Απόστολο Παύλο, το θέμα αυτό σαν εντολή. Λέει στους Φιλιππισίους, το λοιπόν αδελφοί χαίρεται. Πάλι ερώ, χαίρετε. Είδατε, θα σας το ξαναπώ. Χαίρετε. Να πω λοιπόν ότι είναι εντολή η χαρά, δηλαδή τροποντινά σπρώχνει ο Παύλος τον αναγνώστη να πετύχει αυτό που είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος, να είναι ο χαρούμενος άνθρωπος, όχι ο ψεύτικα χαρούμενος, ο χαρούμενος άνθρωπος, ο αληθινά χαρούμενος, που δεν έχει μέσα του καμία καταμαρτυρία ενοχής κλπ. Και έχει κοινωνία με τον Κύριον της χαράς. Προσέξε τον Κύριον της χαράς, θα το δούμε στο τέλος. Μετά λέγει ο Παύλος, ο Απόστολος, καταρτίζεστε. Εδώ προσέξτε λιγάκι. Τι σημαίνει αυτό το καταρτίζεστε? Η λέξη καταρτίζω, καταρτίζομαι έχει πολλές σημασίες. Ακόμα φτιάχνω και τα δίχτυα μου. Καταρτίζω τα δίχτυα, φτιάχνω τα δίχτυα έτοιμα για ψάρεμα. Έχει πολλές σημασίες το ρήμα καταρτίζω, καταρτίζομαι. Όμως εδώ έχει κάποια ειδική σημασία, την οποία θα δούμε, και δεν έχει σημασία με ό,τι ακριβώς σήμερα λέμε καταρτίζω, αλλά θα φτάσουμε εκεί, θα το ειδούμε. Λέγει ο Απόστολος, γράφει ο Απόστολος στους Εφεσίους, ότι ο Κύριος έδωκε τους μεν Αποστόλους, τους δε προφήτες, τους δε Ευαγγελιστάς, τους δε ποιμένας και διδασκάλους, προς τον καταρτισμόν των Αγίων, εις έργων διακονίας, εις οικοδομήν του σώματος του Χριστού. Εδώ και δηλαδή ποιμένας, διδασκάλους, προφήτες κλπ. Κλπ. Προς τον καταρτισμόν των Αγίων. Εδώ μια μικρή, πολύ μικρή παρένθεση, ίσως να μας είναι χρήσιμη. Οι αξιωματούχοι της Εκκλησίας είναι διάκονοι του λαού. Σας κάνει εντύπωση αυτό? Οι αξιωματούχοι της Εκκλησίας είναι διάκονοι του λαού. Θέλετε ακόμη να το επεκτείνω? Και οι αξιωματούχοι της πολιτείας είναι διάκονοι του λαού. Ο λαός είναι εκείνος ο οποίος υπηρετείται. Ξαναγυρίζω στο θέμα της Εκκλησίας. Σας έχει κάνει εντύπωση στα εκεί που λέμε ευχές ευχόμεθα εις τον Θεόν? Πρώτα μιλάμε δια τους χριστιανούς και μετά μιλάμε για τον επίσκοπο. Μου έχει κάνει εμένα εντύπωση αυτό. Πρώτα ευχόμεθα δια τους ορθοδόξους χριστιανούς, μετά δια τον επίσκοπο. Γιατί δεν έγινε ο λαός δια τον επίσκοπο,
ή δια των πρεσβύτερων, αλλά ο πρεσβύτερος και ο επίσκοπος έγιναν δια των λαών. Έχετε αντίρρηση γι' αυτό? Εδώ λοιπόν έχουμε τους ποιμένας και διδασκάλους και ευαγγελιστάς και λοιπά, οι οποίοι στέλλονται, όπως λέει εδώ, προς τον καταρτισμό των Αγίων. Ποιοι είναι οι Άγιοι? Είναι οι πιστοί. Είναι μια από τις πολλές ονομασίες που είχαν τότε οι μαθητές, δηλαδή εν ευρία ενία, μαθητές, οι χριστιανοί, και χριστιανός είναι μια ονομασία, και μαθητής μια ονομασία κλπ. Κλπ. Που είχαν τότε οι χριστιανοί, ώστε λοιπόν στέλλονται να μας καταρτήσουν των λαών, των λαών. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Και τι λέγει? Εις έργων διακονίας. Σαφώς να υπηρετήσουν το έργο, να υπηρετήσουν το έργο που είναι η οικοδομή του σώματος του Χριστού, που είναι η Εκκλησία. Κλείω αυτή τη μικρή παρατήρηση και έρχομαι να δούμε πάλι το καταρτίζω και καταρτίζομαι. Εδώ το καταρτίζω, καταρτίζομαι έχει και την έννοια του απαρτίζω. Βέβαια μπορούσα πάρα πολλά πράγματα να σας πω, αλλά ο χρόνος είναι περιορισμένος, γι' αυτό και τρέχω. Λέγει πάλι ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος, «Ίνα είτε τέλειοι και ολόκληροι, εν μηδενή λυπόμενοι». Αυτό σημαίνει το απαρτίζω και το καταρτίζω. Να είσαστε, λέει, τέλειοι και ολοκληρωμένοι. Αυτό το ολόκληροι. Εν μηδενή λυπόμενοι, σε τίποτα να μην υπολείπεστε. Λέμε πολλές φορές ολοκληρωμένος άνθρωπος. Σκεφτήκαμε τι θα πει ολοκληρωμένος χριστιανός. Να μην υπάρχει πτυχή η οποία να μην έχει τίποτα εκεί μέσα. Να είναι κούφια. Να μην υπολείπεται κάπου ο χριστιανός. Να είναι ολόκληρος χριστιανός. Ξέρετε πόσα πράγματα είναι εκείνα τα οποία νομίζουμε ότι δεν μας χρειάζονται και ότι δεν χρειάζονται εις την σωτηρία, ενώ αποτελούν στοιχεία της πνευματικής ζωής. Πρόχειρα τώρα θυμήθηκα το θέμα της ευγενίας. Πάρα πολλοί χριστιανοί μας έχουν αντίληψη ότι το θέμα της ευγενίας είναι κοσμικό. Δεν είναι κοσμικό. Και αν μπορεί να είμαι όχι ευγενής, μπορώ όμως να είμαι πάρα πολύ καλός χριστιανός? Όχι, υστερώ. Το θέμα της ευγενίας υπάρχει στον κόσμο, κακοποιημένο βέβαια, και αν δεν είναι κακοποιημένο, υποκριτικό ή ό,τι άλλο θέλετε, αλλά το θέμα της ευγενίας είναι καρπός και αυτό του Αγίου Πνεύματος, της αγάπης καρπός. Δεν μπορείς να μην είσαι ευγενής εάν δεν έχεις αγάπη. Πρέπει να έχεις αγάπη για να είσαι ευγενής. Και έτσι πολλοί λοιπόν παρεξηγούν τα πράγματα. Και πάρα πολλά, μα πάρα πολλά στην πνευματική μας ζωή λένε δεν χρειάζεται αυτό, δεν χρειάζεται εκείνο, ή μια γνώση περισσότερα. Όχι, αποτελούν την ολοκληρία. Η λέξη ολοκληρία υπάρχει στον Απόστολο Παύλο. Ολοκληρία, το ολόκληρο, το πλήρες, το τέλειο πρέπει να υπάρχει εις των πιστών. Εξάλλου το ολόκληρο το λέει εδώ ο Άγιος Ιάκωβος, αλλά λέει και ο Απόστολος Παύλος στη Δευτέρα προς Τιμόθεο επιστολή του, ότι όλα αυτά γιατί είδα άρτιος, ή για να είναι, λέει, άρτιος ο του Θεού άνθρωπος προς παν έργων αγαθών εξυρτισμένος. Άρτιος, λέμε αρτιμελής, δεν μου λείπει χέρι, δεν μου λείπει πόδι, δεν μου λείπει αυτή, είμαι άρτιος. Γιατί δεν θα πρέπει να είναι και η πνευματική μου ζωή αρτία? Το σκεφτήκαμε ποτέ αυτό? Ή περιοριζόμεθα πολλές φορές μόνο να κάνουμε ένα σταυρό ή να πάμε στην εκκλησία, ενώ ολόκληρη η άλλη ζωή μας είναι απελπιστικά πεσμένη? Όχι, αγαπητοί μου. Πρέπει να είμεθα, όπως λέει εδώ ο Απόστολος, άρτη. Ο άνθρωπος του Θεού είναι άρτιο. Και όπως ερμηνεύει εδώ ο Ιερός Χρυσόστομος πάλι τον Παύλον στη Δευτέρα προς Κορινθίους, αυτό που ακριβώς τώρα αναλύουμε, το χωρίον, λέγει «Τέλειοι γίνεστε, αναπληρούτε τα ελείποντα». Να γίνεστε τέλειοι, να αναπληρώνετε εκείνα τα οποία σας λείπουν. Δεν έχω αυτό
να το πετύχω. Δεν έχω εκείνο, να το πετύχω. Βεβαίως. Προς τούτο, εφόσον πρέπει να αποκτήσω μια τελειότητα, πολλοί νομίζουν ότι η τελειότητα, τι είναι η τελειότητα? Δεν λέει τέλειοι γίνεστε ο Κύριος όπως ο Πατήρ ημών εν της ουρανής τέλειος εστίν? Και η εικόνα τελειότητας είναι ο Ιησούς Χριστός? Δεν είναι το υπόδειγμα που πρέπει να μιμηθούμε? Δεν λέει ο Παύλος να μιμηθείτε εμένα όπως και εγώ μιμούμε τον Χριστόν? Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και σπουδαία. Και έτσι μη λέμε ότι αυτά ανήκουν σε άλλους χώρους, σε άλλους χρόνους. Όχι, το Ευαγγέλιο είναι διαχρονικό. Πάντοτε σήμερα, Χριστός, χθες και σήμερον, ο Αυτός και εις τους αιώνας. Μη λοιπόν αυτά τα μεταφέρουμε κάπου αλλού και σε κάποιους άλλους. Όχι. Οι μοναχοί είναι, πρέπει να γίνονται τέλειοι. Εμείς είμαστε εις τον κόσμο. Όχι. Λανθασμένες αντιλήψεις είναι αυτές. Έτσι λοιπόν, πέφτομαι κατά κάποιο τρόπο στην σύγχρονη έννοια του ρήματος «καταρτίζω, καταρτίζομαι» ή του καταρτισμού, που σημαίνει ό,τι ακριβώς εννοούμε με τη λέξη αυτή. Που λέμε πηγαίνω να καταρτιστώ μαθαίνοντας μια τέχνη. Να μάθω γράμματα. Καταρτίζομαι. Δηλαδή, τώρα με τη σύγχρονη έννοια που δεν είναι ξένη στο χωρίο που μιλάμε, καταρτίζομαι θα πει μελετώ το Λόγο του Θεού καθημερινά. Προσέξτε, καθημερινά. Το ακούσατε? Καθημερινά. Δεν θα ξεκινήσουμε να κάνουμε δουλειές αν προηγουμένως δεν διαβάσουμε ένα κομμάτι από την Αγία Γραφή. Τώρα, ποιο κομμάτι θα είναι, πώς, δεν τα αναφέρω αυτά και λοιπά. Πάνω θα διαβάσουμε Αγία Γραφή και Καινή και Παλαιά Διαθήκη. Αγαπητοί μου, έχω προσέξει όσες φορές ξεκινώ, για κάποιο λόγο δεν διαβάζω το πρωί, για κάποιο λόγο. Μου μείνε χρόνος για μια στιγμή. Δεν πάει καλά η ημέρα μου. Κάτι μου λείπει. Δεν πάει καλά, δεν ευωδούμε. Θα μελετούμε κάθε μέρα την Αγία Γραφή. Μπορεί σε εσάς να είναι βράδυ να τη μελετήσετε την Αγία Γραφή. Μπορεί να είναι μεσημέρι στο τραπέζι σας. Δεν ξέρω. Ο καθένας όπως συνηθίζει, όπως τον βολεύει. Αλλά θα μελετούμε κάθε μέρα την Αγία Γραφή. Ναι, αυτό μην το ξεχάσετε. Είναι μια Αγία συνήθεια. Είπα κάθε μέρα. Τι λέει η Παλαιά Διαθήκη? Κάθε στιγμή να μελετάς το Λόγο του Θεού. Γιατί η μελέτη δεν είναι μόνο παίρνω ένα χαρτί που είναι γραμμένο και το διαβάζω. Διότι όπως τα μυρικαστικά παίρνουν το λόγο του, παίρνουν το χορτάρι, παίρνουν γρήγορα, το αρπάζουν το χορτάρι και κατόπιν κάθονται ήσυχα και το αναχράζουν. Μυρικάζουν. Έτσι, πήραμε κάτι από την Αγία Γραφή, μπορεί αυτή η μελέτη μας να είναι μόνο 5 λεπτά. Για κάποιο λόγο, άλλοτε αν έχουμε καιρό, να είναι περισσότερο. Αυτό που πήραμε μέσα στην ημέρα θα το αναχαράξουμε. Θα προσπαθούμε να βαθαίνουμε σε εκείνο το οποίο έχουμε πάρει. Έτσι μπορούμε να μιλάμε για μια γόνιμη παρουσία του Λόγου του Θεού μέσα στη ζωή μας και στην νόησή μας, αλλά και γενικά στην όλη μας ζωή. Γόνιμη, γόνιμη παρουσία. Πρέπει λοιπόν να μελετούμε το Λόγο του Θεού για να καταρτιζόμεθα. Δεν ξέρω, πρέπει, οίκοθε εννοείται ότι εσείς σε κάποιες συνάξεις βρίσκεστε, κάποιους κύκλους κάνετε και εκεί καταρτιζόμεθα. Προσέξατε το, και εκεί καταρτιζόμεθα. Λέει ο Απόστολος στην προς Εβραίους ότι ξεχνάνε μερικοί, λέει, την επισυναγωγή των. Την επισυναγωγή, τώρα έχει ευρία έννοια. Είναι και ο τόπος που θα έχουμε τη λατρεία, τη λειτουργία, αλλά και ο τόπος που θα έχουμε το Λόγο του Θεού. Όπως είναι συνήθεια σε μερικούς να ξεχνάνε την επισυναγωγή, τη συγκέντρωση. Αυτό θα πει επισυναγωγή, συγκέντρωσης, σύναξης. Όχι, δεν θα κάνουμε απουσίες. Πάμε σε ένα κύκλο μελέτης Αγίας Γραφής. Δεν θα κάνουμε απουσίες. Θα πηγαίνουμε πάντοτε, ώστε να παρακολουθούμε σωστά, για να υπάρξει κατάρτιση σωστή. Όπως ακριβώς
Και το παιδί οφείλει να πηγαίνει στο σχολείο, γιατί αν δεν πηγαίνει στο σχολείο και κάνει απουσίες, δεν θα γίνει καλός μαθητής. Είναι πάρα πολύ φυσικό. Πρέπει ακόμη να έχουμε την άσκηση και την εφαρμογή. Άκουσα αυτό. Πρέπει να το βάλω μπροστά. Ο χριστιανισμός είναι εφηρμοσμένος. Δηλαδή δεν είναι κάτι το θεωρητικό ο χριστιανισμός. Δεν είναι μια ιδεολογία ο χριστιανισμός. Είναι ένα μήνυμα του ουρανού, κοινωνίας του ανθρώπου με το Θεό, που αυτό πρέπει να γίνει πράξη. Και συνεπώς είναι εφηρμοσμένος ο χριστιανισμός. Πρέπει να βάλουμε μπροστά για να τον εφαρμόσουμε. Έχουμε βεβαίως μια φύση αμελή, ακιδιασμένη, τεμπέλικη φύση, όλοι μας, όλοι μας, μηδενός εξαιρουμένου. Πρέπει να βιάσουμε τον εαυτό μας. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου, θα ασκήσουμε βία εις τον εαυτό μας για να μπορέσουμε να επιτύχουμε κάτι. Ακόμη πρέπει να έχουμε μια επιμέλεια εις την γνώση του Θεού. Αυτό που λέμε θεολογία. Μην ξεχνάτε ότι η θεολογία δεν είναι μια πολυτέλεια, ούτε είναι ένα θέμα που ανήκει σε κάποιους. Η θεολογία ανήκει στον κάθε πιστό και δεν είναι παρά η γνώση του Θεού για να μιλήσουμε για το Θεό. Αυτό θα πει θεολογία. Θα γνωρίσω το Θεό, λέει ο Άγιος Σημαίων ο νέος θεολόγος, θα γνωρίσω πρώτα και θα μιλήσω μετά για το Θεό. Η εμπειρία μου, η εμπειρία του Θεού την οποία μπορεί να έχω, θα μιλήσω για το Θεό. Αυτό είναι η θεολογία. Και όχι απλώς αυτό που μπορεί κανείς να βρίσκει ή να... περίεργο, το κάναμε επιστήμη. Έτσι αυτή η περίπτωση. Το θέμα είναι ότι κάθε χριστιανός οφείλει να είναι θεολόγος. Δεν έχει σημασία τι γράμματα ξέρει. Όταν νιώθει το Θεό, τον βιώνει το Θεό και μιλάει για το Θεό, είναι θεολόγος. Πρέπει λοιπόν να φύγει μια αντίληψη που μπορεί να έχουμε εφαρμογής μερικών ηθικών πραγμάτων. Ότι δηλαδή, ας πούμε μερικά πραγματάκια, πώς να ζήσουμε και τίποτα. Όχι, αγαπητοί. Εξάλλου ποιος ο σκοπός μιας αρετής ή των αρετών? Ποιος είναι ο σκοπός? Ο σκοπός είναι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να γνωρίσουμε το Θεό και να μιλάμε για το Θεό. Δηλαδή η θεολογία. Ναι. Και για τον τελευταίο άνθρωπο του δημοτικού σχολείου, επιτρέψατε. Ακόμη μην ξεχνάμε ότι όλα μας είναι χρήσιμα στο Λόγο του Θεού. Σας το είπα και προηγουμένως, το επαναλαμβάνω. Ποτέ μην πούμε ότι αυτό δεν μου χρειάζεται, εκείνο δεν μου χρειάζεται. Με έχει πιάσει ένα άσχημο αίσθημα όταν ακούω ανθρώπους που λένε ότι αυτό δεν μου χρειάζεται και δεν μου χρειάζεται. Γιατί δεν σου χρειάζεται? Όλα σου χρειάζονται. Όπως σαν άνθρωπος μέσα στη ζωή, όλα σου χρειάζονται. Στο σπίτι σου όλα σου χρειάζονται. Και στο Λόγο του Θεού όλα σου χρειάζονται. Τώρα τι να διαβάσουμε? Να διαβάσουμε περί της περιτομής ή περί του ασκητικού βίου? Ναι, γιατί? Όλα μας χρειάζονται για να έχουμε μια όσο μπορούμε πιο καλύτερη εικόνα των όσων μας προσφέρει ο Λόγος του Θεού. Σε τίποτα δεν πρέπει λοιπόν να υπολοιπόμεθα. Και εφόσον έτσι έχουν τα πράγματα, θα πρέπει να βάλουμε μια αρχή. Και εφόσον ανήκετε σε κάποιους αγιογραφικούς κύκλους, ας ξεκινήσουμε όλοι μας για αυτήν την κατάρτιση. Να πούμε, έτσι θα πρέπει να κινηθώ, πρέπει να καταρτήσω. Ποτέ μην πούμε έφτασα. Είναι φαρισαϊσμός. Όχι με την έννοια της υποκρισίας, αλλά με εκείνο που ακριβώς πίστευαν οι φαρισαίοι, ότι ήσαν φτασμένοι. Ήσανε ηθικώς φτασμένοι. Άστε ότι κανείς ηθικώς φτασμένος δεν είναι. Αλλά αν μιλήσουμε για πνευματική ζωή που δεν έχει καμία σχέση η ηθική με την πνευματική ζωή, γιατί η ηθική ζωή είναι η τήρηση μερικών κανόνων που μπορεί και ένας φιλόσοφος να τα εφαρμόσει αυτά, ενώ η πνευματική ζωή είναι ότι το Πνεύμα του Θεού κυβερνάει τον άνθρωπο, αυτό θα πει η πνευματική ζωή. Και αυτό υπαγορεύει τις εντολές και τις εφαρμογές, τις εφαρμογές των. Μπορεί κανείς να πει ότι έφτασε? Δεν έχει αυτογνωσία.
Ποιος είναι φτασμένος? Και όμως το ακούμε από πάρα πολλούς χριστιανούς, ότι είναι φτασμένοι και στη γνώση και στη ζωή. Δεν έχουν κάτι πια ανάγκη παραπέρα. Αυτή η λεγόμενη ηθική ή ακόμη δυστυχώς πνευματική αυτάρκεια. Λέγει μια πολύ σπουδαία κουβέντα ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος: «Μη δα μου ίσταστε». Πουθενά δεν θα σταθείς να πεις έφτασα, έως εδώ, φτάνει. Ποτέ μην το πούμε, αγαπητοί μου. Πάντα θα βλέπουμε ότι υπολοιπόμεθα, πάντα θα βλέπουμε την ανεπαρκία μας. Ας περάσω σε ένα άλλο σημείο. Τρίτο, τι λέγει ο Απόστολος? Παρακαλείστε. Παρακαλείστε. Το είμαι παρακαλώ θα πει παρηγορώ, και παράκλησης θα πει παρηγορία. Κάπου λέει ο Θεός τον Ισαΐα, διά του Ισαΐου, ότι ιερείς, λέγει, παρακαλείτε, παρακαλείτε το λαό μου. Τι ωραίο που είναι αυτό. Παρακαλείτε, παρακαλείτε το λαό μου. Δηλαδή να τον βοηθάτε, να τον παρηγορείτε από τις δυσκολίες του βίου προπαντός, για να μείνει κανείς πιστός. Λοιπόν, εδώ σημειώνει το εξής ο Ιερός Χρυσόστομος: επειδή πολλοί ήσαν οι πειρασμοί και μεγάλη κίνδυνη φυσή, λέγει, παρακαλείστε και υπαλλήλων και υφημών και υπό τις επιτοβέλτιων μεταβολής. Πολλοί πειρασμοί, πολλές δυσκολίες, να παρηγορήστε λοιπόν μεταξύ σας, από μας, αλλά και από τον, από την προκοπή του πνευματικού σας βίου. Είναι πολύ σπουδαίο, ας το δούμε λιγάκι πιο προσεγμένα. Τι θα πει παρηγορούμε με τον άλλον? Δηλαδή, εγώ τον ενισχύω. Ξέρετε, δύο άνθρωποι δεν έχουν, πολλές φορές δεν έχουν την ίδια κατάσταση από πλευράς πειρασμών. Σήμερα δεν έχω εγώ πειρασμό, έχεις εσύ. Θα σε βοηθήσω. Αύριο θα είσαι εσύ ειρηνικός και θα έχω εγώ πειρασμό, θα με βοηθήσεις. Ή είμαι και ιδιώς πειρασμό και πρέπει να αλληλοβοηθηθούμε. Τι έλεγαν οι Άγιοι Τεσσεράκοντα μάρτυρες, όλοι ρηγμένοι μέσα στο παγωμένο νερό της λίμνης της Ευαστίας? Τι έλεγαν? Ο ένας παρηγορούσε τον άλλον. Τι έλεγε αυτούς τους θαυμασίους λόγους που βάζει στο στόμα τους ο Μέγας Βασίλειος? Ότι δρυμίσω χειμών, γλυκίσω παράδεισος. Ναι, κάνει κρύο, είναι παγωμένη η λίμνη στο καταχύμωνο, αλλά είναι γλυκής όμως ο παράδεισος. Έτσι είναι πάρα πολύ σπουδαία αυτά όλα. Τι έλεγε η Σολομονή στα παιδιά της, στο τελευταίο της παιδί που το βοηθούσε, το παρηγορούσε? Εκείνο πήρε θάρρος και με ορμή είπε: δεν προδίδω την πατρώα μου πίστη. Αυτό θα πει παρηγορώ, βοηθώ. Ο Βαρνάβας λέγεται το Υιός Παρακλήσεως. Δηλαδή αυτό θα πει Βαρνάβας. Βαρ θα πει Υιός. Βαρ Ιησούς. Βαρ ο Υιός του Ιησού. Βαρνάβας είναι ο Υιός της Παρακλήσεως. Το όνομά του δεν ήταν αυτό. Η Εκκλησία τον ονόμασε έτσι. Ενώ ζούσε ακόμη, ήταν πράγματι άνθρωπος της παρακλήσεως. Είναι ταλέντο να μπορείς να παρακαλείς τον άλλον, να τον βοηθάς. Δεν είναι μικρό πράγμα. Μπαίνει σε μια πόρτα θαλάμου νοσοκομείου. Δεν είναι του καθενός να μπορεί να παρηγορήσει τον άρρωστο. Μπορεί να φύγεις και να τον κάνεις τον άλλον να είναι πιο θλιμμένος με την παρουσία σου. Να πας σε ένα σπίτι που πενθεί και με την αναχώρησή σου να είναι πιο στεναχωρημένη. Και πώς πέθανε ο Μακαρίτης, και γιατί πέθανε ο Μακαρίτης, και πω ο Μακαρίτης. Τι πράγματα είναι αυτά? Πρέπει να ξέρεις να παρηγορείς. Είναι σπουδαίο πράγμα. Είναι προσόν. Είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Μπορούμε όμως όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος να τα αποκτήσουμε. Πότε? Όταν αρχίσουμε να τα δουλεύουμε, τότε δίδει το Πνεύμα το Άγιο. Τι λέγει το Πνεύμα του Θεού? Εσύ άνοιξε το στόμα σου και εγώ θα στο γεμίσω. Δεν θα στο γεμίσω αν εσύ δεν ανοίξεις το στόμα σου. Πρέπει λοιπόν πρώτα εγώ να ανοίξω το στόμα μου και μετά θα μου το γεμίσει το στόμα μου το Πνεύμα του Θεού. Που σημαίνει, τι έχω εγώ να προσφέρω? Και όταν προσφέρω, φτωχό μπορεί να είναι, θα μου δώσει μετά το Πνεύμα του Θεού
το χάρισμα, το οικείον χάρισμα. Ναι, ναι, έτσι αγαπητοί. Συνεπώς, περνάμε δύσκολες μέρες σήμερα. Σήμερα λείπουν, ξέρετε, λείπουν τα παραδείγματα τα καλά. Τα παιδιά μας παίρνουν άλλους δρόμους. Μα μητέρα, λέει το παιδί, λέει το κορίτσι, ας πούμε, όλες φοράνε παντελόνια στο σχολείο, μόνη εγώ έμεινα να φοράω φουστάνι. Ή το αγόρι, όλοι λέει έχουν φιλενάδες, δεν έχω μόνον εγώ. Ή και το κορίτσι το λέει σήμερα, όλοι έχουν φίλους, δεν έχω εγώ. Τι θα κάνει η μητέρα, τι θα κάνει ο πνευματικός, τι θα κάνει ο άλλος πιστός. Θα παρηγορήσει, θα βοηθήσει. Παιδί μου, ναι, το ξέρουμε. Είναι μια πολύ δύσκολη εποχή. Πάρα πολύ δύσκολη εποχή. Πρέπει λοιπόν να μείνουμε όρθιοι. Πρέπει να μείνουμε Εβραίοι, όπως κάπολους λέει στους Κορινθίους. Αμετακίνητοι, λέει ο Παύλος στους Κορινθίους. Ιδότες, γνωρίζοντες ότι ο κόπος μας δεν πάει χαμένος. Μείνε παιδί μου όρθιος. Θα γίνεις παλικάρι, θα γίνεις ανδρεία κοπέλα. Θα δεις πώς θα παλέψουμε στη ζωή σου. Μη λυγίσεις και πεις, μα όλοι έτσι κάνουν, ας κάνουν. Μη φοβάσαι. Είναι δύσκολη εποχή. Τι άλλο θα πρέπει να ήταν η δύσκολη εποχή? Να μην έχουμε να φάμε? Αγαπητοί μου, η πείνα πολλές φορές συμβαδίζει με την πνευματικότητα. Ο ευδαιμονισμός δεν συμβαδίζει. Γι' αυτό λέει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι μηδενός διώκοντος, ούτε η Ρώμη, ούτε η αυτοκράτορες, ούτε η Διοκλητιανή και τα λοιπά, επειδή υπάρχει ο ευδαιμονισμός, πέφτουμε. Μηδενός διώκοντος, πέφτουμε. Και φτιάχνουμε μια χαλαρή πνευματική ζωή και αποστατούμε. Πότε απεστάτησε ο λαός του Ισραήλ? Όταν λέγει στην τρίτη του οδή ο Μωυσής, έφαγε, ελιπάνθη, επαχύνθη, απελάχθησε. Όταν έφαγε, πάχινε, πλάτινε, πρότσισε. Να το ξέρουμε, οι μέρες οι δύσκολες είναι στοιχείο καλό για την πνευματική ζωή. Ενώ οι ευημερούσες, υλικά ευημερούσες, οι μέρες είναι στοιχείο δύσκολο για την πνευματική ζωή. Σήμερα έχουμε πολύ ανάγκη αυτής της παρηγορίας. Να παρηγορήσουμε τη χείρα κοπέλα, γυναίκα, τη νεαρά κοπέλα, το νεαρό παλικάρι. Παιδί μου, μείνε, πρόσεξε, πρόσεξε. Να σε φυλάξει ο Θεός. Θα πάρεις τον έπαινο από τον Κύριο. Το βραβείο θα πάρεις. Μην λυγίσεις, πρόσεξε. Αυτό θα πει παρηγορώ. Αλλά ακόμη η παρηγορία, όπως σας είπα προηγουμένως, είπαμε μεταξύ μας, ή ο πνευματικός θα παρηγορήσει, ή οι ποιμένες θα παρηγορήσουν το λαό του Θεού. Τώρα αυτή τη στιγμή αυτό κάνω εγώ σε εσάς. Παρηγορώ το λαό του Θεού. Έχετε αντίρρηση γι' αυτό? Αλλά και είναι και ένα τρίτο, μας το είπε ήδη ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι η αγαθή συνείδηση. Γι' αυτό λέγει ο Θεοφύλακτος, μεγάλη γάρ παράκλησης συνειδός αγαθών. Έχεις αγαθή συνείδηση, είναι μεγάλη παρηγορία. Αυτό που λέμε, έχω αναπαυμένη τη συνείδηση. Τι ωραία. Και εκεί πρέπει να φτάσουμε. Να αποκτήσουμε αγαθή συνείδηση, και τότε εύκολα ο άλλος δεν μας μετακινεί στο κοσμικό πνεύμα και στην πτώση. Τέταρτο σημείο. Το αυτό φρονείται. Το αυτό φρονείται. Να έχετε όλοι το ίδιο φρόνημα. Βλέπετε εδώ, δεν υπάρχει στην Εκκλησία η λεγόμενη αντιπολίτευση. Διότι τι είναι η αντιπολίτευση? Εγώ πολλές φορές και επίτηδες θα σου πω το ανάποδο, το αντίθετο, έτσι για να σε αντιπολιτευτώ. Είναι ξένα πράγματα αυτά μες στην Εκκλησία. Η Εκκλησία ούτε πολιτεύεται ούτε αντιπολιτεύεται. Δέσατε το καλά μες στο μυαλό σας. Θα το πω άλλη μια φορά. Ούτε πολιτεύεται ούτε αντιπολιτεύεται. Δεν έχει καμία σχέση με τα κοσμικά σχήματα και τερτύπια του αιώνος τούτου.
Εξάλλου η αντιπολίτευση μέσα στην Εκκλησία κομματιάζει το σώμα του Χριστού. Σας λέγω λίγα, εσείς μπορείτε να καταλάβετε περισσότερα. Φυσικά διαφέρει μια γνώμη που μπορεί κανείς να πει. Μπορεί ο Παύλος να πει στην Αντιόχεια με τον Απόστολο Πέτρο, είπε όχι έτσι αλλά έτσι. Ο Παύλος δεν ήταν αντιπολιτευόμενος του Πέτρου, όπως θα ήθελαν όσοι ξέρετε να τον παρουσιάσουν τα κλιμέντια, τα ψευδοκλιμέντια αυτά προϊόν μεταγενέστερο, για να πλήξουν τον Παύλο. Τέτοια πράγματα είναι άγνωστα στην Εκκλησία. Άγνωστα. Θα σου πω κάτι να διορθωθείς. Αυτό δεν λέγεται αντιπολίτευση όμως. Όπως και ακριβώς όταν οι γονείς πουν στο παιδί κάτι, δεν αντιπολιτεύονται τα παιδιά τους. Και να πως ερμηνεύει ο Θεοδόρητος το θέμα της ομοφροσύνης. Λέει, ποιομονία συσφίγγεσθε εν ημονέστε το φρόνημα. Στην ομόνοια, στην αγάπη, στην ομόνοια, να συσφίγγεστε. Πώς δένω ένα μάτσο στελέχη, ξέρω εγώ, ένα μπουκιά του λουλούδια, τα δένω. Συσφίγγεστε και να έχετε όλοι το ίδιο φρόνημα. Όλοι να φρονείτε το αυτό. Δεν πρόκειται περί μιας ομοιομορφίας, όπως παλιότερα είχαν ομοιόμορφες μπλούζες οι φυλακισμένοι. Μην το πάρετε έτσι. Ούτε επιπεδοποιείται, ισοπεδώνεται η πρωτοβουλία ενός ανθρώπου. Αυτά είναι ξένα πράγματα. Όχι. Αν μάθουμε τι θα πει ομοφρονώ, τότε θα καταλάβουμε ότι υπάρχει και η ελευθερία μέσα εκεί. Αν κάποιος έχει διαφορετική γνώμη, θα την πει. Δεν αντιπολιτεύεται. Και αν ακόμη υπολείπεται, τότε οι άλλοι θα τον βοηθήσουν να αποκτήσει το αυτό φρόνημα. Λέγει στους Φιλιππησίους ο Παύλος, άστοτε πάμπολες φορές έχει την αναφορά του στις επιστολές του ο Απόστολος Παύλος για την ομοφροσύνη. Εκείνο δε το θαυμάσιο των πράξεων του δε πλήθους των πιστευσάντων η ψυχή και η καρδία μία. Τι ωραίο αυτό. Τι ζηλευτό. Δεν το έχουμε σήμερα πια αυτό. Φαίνεται σε βαθμό που ο Κύριος πήρε το μήνυμα, όπου λέει είναι δύο και τρεις το όνομά μου, εκεί είμαι ανάμεσά τους. Φοβάμαι ότι ίσως ούτε κάποτε δύο να μην είναι ομοφρονώντες. Το φοβούμε αυτό. Λοιπόν, λέγει στους Φιλιππησίους ο Απόστολος Παύλος, όσοι τέλειοι τούτο φρονόμεν, όσοι μεθατέλειοι αυτό φρονούμε, και ήτι εταίρος φρονείται, και αν λέει διαφορετικά φρονείται σε κάτι, ήτι εψιλον γιώτα, τι γιώτα, δηλαδή εάν σε κάτι, στο τόσο δά, στο κάτι έχετε διαφορετική φρόνηση, αλλιώς σκέπτεστε, εταίρος φρονείτε, και τούτο ο Θεός ημίν αποκαλύψει. Θα σας το αποκαλύψει ο Θεός. Πλην εις ο εφτάσαμε το αυτό στοιχήν κανόνι, εκεί που φτάσαμε, να είμαστε στοιχημένοι στον ίδιο κανόνα, δηλαδή ευθυγραμμισμένοι το αυτό φρονείν, να φρονούμε το αυτό, ώστε λοιπόν θα το αποκαλύψει ο Θεός σε εκείνον που έχει διαφορετική γνώμη. Οι άλλοι θα τον βοηθήσουν να το καταλάβει. Πάντως μες στην Εκκλησία υπάρχει, οφείλει να υπάρχει η ομοφροσύνη, γιατί είναι πολύ σπουδαίο. Από εκεί θα μεταφερθεί στην οικογένεια. Υπάρχει μεγαλύτερο αγαθό από την ομοφροσύνη μέσα ή στην οικογένεια? Το πρωί ένα ζεύγος με επισκέπτει, δηλαδή δύο σύζυγοι έχουν δύο παιδιά, επειδή οι συγγενείς γύρω επηρεάζουν δυσμένως, λέω για μια στιγμή, ευτυχώς μεταξύ σας έχετε ομοφροσύνη. Και λέγω στην κοπέλα, δεν θα ακούς τους γονείς σου τι σου λένε, στοιχεία που είναι αντιπαιδαγωγικά για τα παιδιά τους. Τα καταστρέφουν. Είναι νιάνιαρα, νιάνιαρα είναι. Τους δίνουν χρήματα, τους λένε φάει τώρα κρέαση, μαμά δεν σε βλέπει. Αυτά είναι αντιπαιδαγωγικά πράγματα. Λέγω, δεν θα πάρεις το μέρος των γονιών σου
λέω στην γυναίκα, την κοπέλα, και όχι του συζύγου που θέλει κάτι πνευματικό, όχι, ευτυχώς λέει είμαστε ενωμένοι. Είναι σπουδαίο αυτό. Το αυτό φρονεί μέσα στην οικογένεια. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Μπορεί να έχουν μια διαφωνία για μια στιγμή, τα βρίσκουν όμως αμέσως. Διασαφίζει ο άλλος, καταλαβαίνει ο άλλος. Και αμέσως έρχεται η ομοφροσύνη. Προσέξτε, ομοφροσύνη δεν θα πει α ίσον α. Δεν θα πει βγάζω καλούπια και από τα καλούπια βγάζω ομοιόμορφα πράγματα. Όχι, γι' αυτό σας είπα προηγουμένως ότι η πρωτοβουλία, η ελευθερία δεν πάνε περίπατο αυτά. Λοιπόν, η ομοφροσύνη στην οικογένεια, στις χριστιανικές μας συνάξεις που κάνουμε το Λόγο του Θεού, συζητούμε, όλα αυτά είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Τι να πω? Να πω ότι η ομοφροσύνη να μεταφερθεί στον ευρύτερο χώρο, στη συνοικία μας, στο χωριό μας, στην πόλη μας, στην πατρίδα μας? Επιτρέψετε μου να το πω, είναι ουτοπία. Μακάρι. Μακάρι, ποιος θα το ευχόνταν μέσα σε αυτόν τον τόπο, σε αυτόν τον χώρο να μην έχω ομοφροσύνη? Μακάρι. Αλλά αυτός ο τόπος λέγεται από την Αγία Γραφή κόσμος. Είναι βαπτισμένοι όλοι. Κόσμος λέγεται. Με εισαγωγικών. Με την έννοια την πνευματική, κόσμος. Δεν θα κατανοήσει ποτέ αυτός ο κόσμος τα του Αγίου Πνεύματος. Ποτέ. Ας κρατήσουμε την ομοφροσύνη στην Εκκλησία, στις συνάξεις μας, τις χριστιανικές και στο σπίτι μας, και ό,τι περισσότερο πετύχουμε, τόσο το καλύτερο. Πάντως, το αντίθετο της ομοφροσύνης είναι οι διχογνωμίες και οι έρηδες και οι διχοστασίες, που είναι γεννήματα του εγωισμού και της καινοδοξίας και της υπερηφανίας και της αυταρχικότητος. Γεννήματα. Εκεί βρίσκεται ο διάβολος. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, είσαστε ακόμη σαρκικοί, γράφει σε μια του επιστολή, διότι αφού ακούγονται έρηδες και διχοστασίες, είστε πνευματικοί? Όχι, είστε σαρκικοί. Εκεί είναι ο διάβολος. Δεν είναι το Πνεύμα του Θεού. Το Πνεύμα του Θεού αναπαύεται μόνον εκεί που υπάρχει ομοφροσύνη. Και ας δούμε ακόμη ένα τελευταίο, προτελευταίο. Ειρηνεύεται. Ειρηνεύεται. Πω, πω τι ωραίο αυτό. Ειρηνεύεται. Οι Εβραίοι πάντοτε έδιναν χαιρετισμόν ειρήνης όταν συνειντώντος το δρόμο. Και μάλιστα το λεγόμενο τα προσειρήνην είχαν αυτόν τον χαιρετισμό. Ή έρχεσαι ειρηνικός απέναντί μου, ή εχθρικά διακείμενος, ειρήνη. Ωραίο πράγμα αυτό. Ποιος δεν επιθυμεί αυτήν την Αγία ειρήνη? Αλλά και εδώ πάλι υπάρχει η ειρήνη του κόσμου και η ειρήνη του Χριστού. Δεν θα ζητήσουμε την ειρήνη του κόσμου, γιατί και οι κακοποιοί μεταξύ των έχουν ειρήνη. Και τα μεγάλα, οι μεγάλοι λαοί, τα μεγάλα κράτη, για να φάνε τους μικρούς έχουν μεταξύ τους ειρήνη. Για να φάνε τους μικρούς. Αυτή η ειρήνη είναι κοσμική, δεν έχει καμία σχέση με την ειρήνη του Χριστού. Αυτό που είπε ο Χριστός, την ειρήνη την εμήν. Όπως για τη χαρά που σας είπα προηγουμένως. Δίδομη ημήν. Τη δική μου την ειρήνη, λέγει, σας δίδω. Ού καθώς ο κόσμος δίδωσιν, εγώ δίδομη ημήν. Όχι όπως ο κόσμος δίνει τη δική του την ειρήνη, εγώ σας δίνω τη δική μου την ειρήνη, η οποία είναι πάρα πολύ σπουδαία. Η ειρήνη αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί σαν ειρήνη πρώτα-πρώτα ο άνθρωπος με τον Θεό, μετά με τον εαυτό του, μετά με τον πλησίον του. Καλύτερα, πρώτα με τον εαυτό του, μετά με τον Θεό και μετά με τον πλησίον του. Τι θα πει αυτό? Θα πει, δεν έχω συγκρούσεις μέσα μου, έχω ειρήνη. Δεν συγκρούεται η βούληση με το συναίσθημα και με την νόηση. Έχω ειρήνη. Δεν έχω κατεγνωσμένη συνείδηση, ελέγχουσα συνείδηση. Έχω ειρήνη. Έχω ειρήνη με το Θεό. Έχω ειρήνη με τον πλαϊνό μου. Γι' αυτό λέει ο Παύλος ο Απόστολος, διώκεται την ειρήνη ή δυνατόν το εξημών. Δηλαδή, επιδιώκετε την ειρήνη όσο εξαρτάται από σας. Σπουδαίο αυτό. Να έχουμε ειρήνη.
Μην ξεχνάμε ακόμη ότι είναι ένας από τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος η ειρήνη, λέγει ο Ισαΐας, Κύριε, ο Θεός ημών, η ειρήνη, λέει στην οδή του, η ειρήνη δώσ' ημίν, πάντα γαραπέδοκας ημίν, δώσ' μας την ειρήνη, την πολυπάθητο και την πολυπόθητο, γιατί όλα τα άλλα μας τα έχεις δώσει, και τρώμε και πίνουμε, όλα τα καθά τα έχουμε, η ειρήνη, Κύριε, δώσ' μας, και να τρώμε το ψωμί μας, έστω ψωμί και ελιές, με ειρήνη, με το Θεό, με τον εαυτό μας, με τον πλησίον. Ειρήνη, μεγάλο πράγμα. Είναι λοιπόν και αυτή καρπός της αγαθής συνειδήσεως, είναι καρπός της πίστεως, διότι όταν μέσα μου πιστεύω σωστά και δεν έχω συγκρούσεις πίστεως, και είναι και καρπός της αγάπης. Όταν αγαπώ, έχω μέσα μου ειρήνη. Και το τελευταίο που λέει ο Απόστολος Παύλος, το οποίο κατακλείει με αυτό το χωρίον τούτο και όλη την επιστολή, και λέγει, και ο Θεός της αγάπης και ειρήνης έστε με θυμών. Και όταν τα τηρήσετε αυτά, τότε ο Θεός της αγάπης και της ειρήνης θα είναι μαζί σας. Εδώ είναι κάτι πολύ σπουδαίο. Μόνο γι' αυτό θα μπορούσαμε να φάμε μία ώρα, αλλά μόνο δύο λεφτά, γιατί η ώρα πέρασε και κλείνει. Αγαπητοί μου, όταν λέμε ο Θεός της αγάπης και ο Θεός της ειρήνης, όπως λέγει ένας πατέρας ερμηνευτής της Εκκλησίας μας, θα μπορούσαμε να πούμε το εξής. Μην ξεχνάμε ότι αυτό που λέμε ιδιότητες του Θεού δεν είναι παρά ενέργειες του Θεού, και οι ενέργειες του Θεού είναι άκτιστες, οι λεγόμενες άκτιστες θείες ενέργειες, απορρέουν από την άκτιστον φύση και αποτελούν θεότητα. Παν το άκτιστον είναι θεότης. Λοιπόν, λένε ο Θεός είναι αγάπη, δεν συνιστά την ουσία του αλλά μια ενέργεια του Θεού, που σημαίνει ότι είναι η πηγή της αγάπης, την οποία δίδει στους ανθρώπους, δι' αυτής της ενεργίας του τη δίδει. Κι αν οι άνθρωποι ανταποκριθούν, τότε γυρίζει πίσω στο Θεό ως ανταπόκριση. Δηλαδή, αν φωνάξω στην πλαγιά του βουνού «Σε αγαπώ», θα ακούσω «Σε αγαπώ». Μπορεί όμως να μην υπάρχει πλαγιά, να υπάρχει χάος, και τότε δεν γυρίζει πίσω η φωνή. Αυτό θα πει ότι ο άνθρωπος που δέχεται την αγάπη, την ενέργεια του Θεού, ανταποκρίνεται. Το ίδιο και η ειρήνη είναι ενέργεια του Θεού, και ανταποκρίνεται και αυτή αν ο άνθρωπος δεχθεί αυτή την ενέργεια του Θεού, ανταποκριθεί μετά εις τον Θεό. Μπορεί ακόμη, όπως λέγει αυτός ο ερμηνευτής, η ειρήνη και η αγάπη του Θεού είναι αυτά που έδειξε ο Θεός εις τους ανθρώπους, κατηλάγει με τους ανθρώπους. Η ειρήνη δημιούργησε, και η ειρήνη μας είναι ο Χριστός. Κατηλάγει με τους ανθρώπους και έδειξε την αγάπη του ο Θεός. Ακόμη, όπου υπάρχει η ειρήνη και η αγάπη, μια τρίτη θέση, εκεί υπάρχει και ο Θεός. Εκεί υπάρχει και ο Χριστός. Είναι και τα τρία. Δεν είναι μόνο το ένα, είναι και τα τρία. Αν λοιπόν τηρήσουμε εκείνα τα οποία ο Λόγος του Θεού, αγαπητοί μου, μας είπε, τότε θα έχουμε την ειρήνη του Θεού και την αγάπη του Θεού. Και αν εγώ ο ταλέπορος, ο φτωχός, έχω εξασφαλίσει την ειρήνη και την αγάπη του Θεού, πέστε μου παρακαλώ, πέστε μου, τι περισσότερο θέλω. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε, και εύχομαι πάντοτε να έχετε τον Θεό της αγάπης και της ειρήνης μαζί σας.